Σήμερα είναι η σύναξη των αγγέλων και αρχαγγέλων, δηλαδή όταν μαζεύτηκαν για να συζητήσουν για το μέλλον του επαγγέλματο. Γιορτάζουν δηλαδή όσοι έχουν φτερά εκτό από του ανεμιστήρε και τα επιθέματα για εκείνε τι ημέρε του μήνα. Ο Άγγελο ή Αγγελική, ο Γαβρίλ ή Γαβριέλα, ο Μιχαήλ ή Μιχαέλα και καμιά τριάτα πενταριά ακόμη, του οποίου δεν προλαβαίνουμε, να ζήσετε όλοι και να μα προσέχετε. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Ακτινολογία. Τιμούμε τον κλάδο τη ιατρική που σώζει ζωέ καθώ και τα φωτόσπαθα των Τζεντάι. Θα έλεγα ότι σήμερα είναι και η παγκόσμια μέρα πολεοδομία και χωροταξία, αλλά δεν έχω άδεια. Όπω και πολλοί, πολλοί άλλοι. 8 Νοεμβρίου του 1901, βίαιε συμπλοκέ ξεσπούν στο κέντρο τη Αθήνα με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλι. Κατά τι συγκρούσει, σκοτώνονται 8 άνθρωποι και τραυματίζονται 80. Θεωρούνται οι Ρωμάρτυρε άραγε. Η δημοτική γλώσσα θα αναγνωριστεί ω επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτου 75 χρόνια αργότερα. Σαν σήμερα το 1923 επιχειρείται αποτυχημένο πραξικόπημα του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο, που θα μείνει στην ιστορία ως το πραξικόπημα της μπειραρίας. Να, εκεί που καθόταν και έπινε την πυρίτσα του, λέει «Δεν πάμε να πάρουμε την εξουσία, να εξαφανίσουμε τους Εβραίους και να αιματοκυλήσουμε τη μισή Ευρώπη». Στις 8 Νοεμβρίου του 1930 θα γεννηθεί ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος που βίωσε πολύχρονες φυλακίσεις και εξορίες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίση ένας εγγραφέας χωρί ακαδημαϊκές σπουδές, ούτε καν το δημοτικό δεν είχε τελειώσει, αλλά ημνήθηκε από κριτικού και αγαπήθηκε από το αναγνωστικό κοινό. Ο Χρόνης Μίσιο. Χαμογέλαρε, τι σου ζητάνε. Σαν σήμερα το 1935 θα γεννηθεί ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων Λαϊκών Τραγουδιστών, ο Στράτος Διονυσίου. Η απλά ο Στράτος. Το 1972 λήγει ο Τρίτος Πόλεμος του Βακαλάου με επικράτηση των Ισλανδών που χρησιμοποίησαν το μυστικό τους υπερόπλο ένα μηχανισμό που έκοβε τα δίχτυα των Βρετανών ψαράδων, προκαλώντας τους ανυπολόγιστες ζημιές. Ο πόλεμος του Βακαλάου δεν είναι τίτλος από κάποιο παραδοσιακό παραμύθι, ήταν μια σειρά από αντιπαραθέσεις μεταξύ Άγγλων και Ισλανδών για τα λιευτικά δικαιώματα στη Βόρειο Θάλασσα. Σαν σήμερα το 1977, ο διακεκριμένος Έλληνας αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρώνικος ανακαλύπτει τον τάφο του Φίλιππου της Μακεδονίας στη Βεργίνα. Το 1986 θα φύγει από τη ζωή ο Βιατσεσλάβ Μολότοφ, ηγετικό τέλεχο των Μπολσεβίκων. Το επίθετό του θα δοθεί στο όνομα τη αυτοσχέδια βόμβα με γυάλινο μπουκάλι γαρνιρισμένο με στουπί βουτυγμένο σε έμφλεχτη υγρή ύλη. Ακολουθήστε μα για περισσότερε συνταγέ. Το 2006 θα αφήσει επίση σε τούτο το μάτι ο κόσμο ο Αλέκο Αλεξανδράκη, Έλληνα κυρίω κινηματογραφικό ηθοποιό. Το 2016 στι 8 Νοεμβρίου, ένα φιλόδοξο πείραμα για το τι μπορεί να προκαλέσει το σωστό μάρκετινγκ σε συνδυασμό με την ανθρώπινη ανοησία λαμβάνει χώρα στι ΗΠΑ. Ο υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλτ Τραμπ, αναδεικνύεται 45ο Πρόεδρο των ΗΠΑ. Τελειώσαμε και σήμερα, κράτη μου. Μέχρι τις αυριανές μας επιλογές απογεγονότα σαν σήμερα, να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία. Που ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα δοθεί το όνομά του σε αυτοσχέδια βόμβα σε αντίθεση με εκείνους τους άτυχους που θα δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητά της.